ανακοινώσουμε την εγωνυμία Αρμονία Ατενέα. Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής με την πρωτοβουλία του Χρήστου Ιωαννάκη. Τόσο στο μέγαρο μουσικής, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε, όσο και στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Γυμνάσιο, όταν εμφανίστηκε τακτικά από το 2011, η ορχήστρα για να αναπτύξει μια πολύπλευρη καλλιτεχνική ταυτότητα, ερμηνεύοντας είτε με σύγχρονα όργανα, είτε με όργανα εποχής, ενευρύντα το ρεπερτόριο. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη στιγμή παρουσία της με παραλογές όπερας, οπερέτας και χορού. Στην Αθήνα, όπου εδρεύει, η Καμεράτα διατηρεί τακτικούς κύκλους συναυλιών, ενώ παράλληλα έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών. Η πλούσια δισκογραφία της περιλαμβάνει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η Decca, η Sony Classical, η EMI Classics και άλλες. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της ορχήστρας στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Έχει παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση και ηχογραφήσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, πολλά από τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για την ορχήστρα. Από το Σεπτέμβρη του 2012, καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας, καθώς και υπεύθυνος του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του κύκλου συναυλιών «Μεταμορφώσεις με την Καμεράτα στη στέγη γραμμάτων και τεχνών» του Ιδρύματος Γυμνάσιο, είναι ο βραβευμένος με Echo Classic αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου. Γιος του Καλλιδιώτη Κώστα Πέτρου, σπούδασε πιάνο στο Οδείο Αθηνών, από όπου αποφύτησε με άριστα και πρώτο βραβείο Παμψηφή για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Royal College of Music και τη Royal Academy of Music του Λονδίνου, με υποτροφία της ίδιας της Αθηνικής Ακαδημίας και του Ιδρύματος Γυμνάσιο. Μοιράζοντας τις δραστηριότητες του ανάμεσα στη διεύθυνση ορχήστρας και το πιάνο, ο Γιώργος Πέτρου έχει ακολουθήσει διεθνή σταδιοδρομία με εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών, έχοντας επίσης και δυναμική παρουσία στη διεθνή δισκογραφία. Η δραστηριότητά του ως διευθυντή ορχήστρας επικεντρώνεται σε ρεπερτόριο από την εποχή του μπαρόκ έως και τον ρομαντισμό, με έμφαση στις ιστορικές πρακτικές ερμηνείας και την όπερα. Έχει διευθύνει νέες παραγωγές, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το πρώτο ορχιστρικό σύνολο με έργα εποχής στην Ελλάδα, με βάση την ορχήστρα Πατρών. Έχει πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις για την εταιρεία MTG, οι οποίες έχουν αποσπάσει τις υψηλότερες διεθνείς διακρίσεις. Ως σολίστη έχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες από όλο τον κόσμο, υπό τη διεύθυνση διάσημων αρχιμουσικών, ενώ έχει ηχογραφήσει για τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ραδιοφωνίες. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, με το βραβείο Νέο Καλλιτέχνη του 1998 από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, καθώς και με το διεθνές βραβείο Σεμπέτια Τέρ στη Νάπολη της Ιταλίας. Αρκεί να ανοίξετε τα μάτια σας και να ακούσετε τις ιστορίες που θα σας διηγηθούν οι ήχοι μας. Καμεράτα, η ορχήστρα φίλων της μουσικής, υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις, νέες ανακαλύψεις και ρυψοκίνδυνες μουσικές περιπέτειες. Τολμήστε λοιπόν μαζί μας, θα μας πει ο ίδιος ο Γιώργος Πέτρου.
μεγάλη χαρά για μένα και για την Καμεράτα. Και νιώθουμε ότι η σημερινή συναυλία έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, γιατί είναι σαν να παίζουμε σε φίλους. Και όταν βρεθήκαμε πριν από λίγο, πριν έρθουμε εδώ για να κάνουμε μια πρόβα, διαλέξαμε ειδικά για εσάς τα καλύτερά μας, αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι τα καλύτερά μας κομμάτια. Και νιώθουμε πραγματικά σαν να παίζουμε σε φίλους και να αυτοσχεδιάζουμε. Λοιπόν, θα σας πω, επειδή δεν έχετε πρόγραμμα στα χέρια σας, θα σας πω τι θα ακούσετε. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε είναι ένα κοντσέρτο Γκρόσο, λέγεται, ενός πολύ πολύ διάσημου συνθέτη του 18ου αιώνα, λεγόταν Αρκάντζελο Κορέλι. Αυτός ήταν λοιπόν ένας μάγος του βιολιού, όπως θα ακούσετε και στη συνήθεια, γιατί οι συνθέσεις του είναι πολύ επικεντρωμένες στα έντονα και ειδικά στα βιολιά. Ακούστε.
Είναι μεγάλη χαρά την τιμή να αποτύπτουν. Ναι, μας παρουσίασε. Πολλοί από τους συγκινούς αυτούς είναι την καμεράτα από τη μύτη του. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι εκπτήσεις της ορχήστρας. Ο Σέρτζιο Νεστάζα είναι ο εξάδελφος της ορχήστρας από τη Ρουμανία. Στους μεγάλους φόβους εκεί που εσύ διαβαίνεις και χαιρόμαστε. Πραγματικά
αγορά απόψε. Αυτό το υπέροχο και μαθαίνω ότι δυστυχώς έχει σπίξει και το κύριο στην Ολλανδία. Αλλά εύχομαι ο επόμενος ή και εσύ από την καινούργια σου θέση να μπορείς να κάνεις σίγουρα ότι μπορείς να κάνεις το κύριο. Gracias.